Από τη σχολή αυτή βγαίνεις από φυτάς ως πλοίαρχος γάμα τάξης. Στη συνέχεια, μετά από κάποια θαλάσσια υπηρεσία και ένα δεύτερο σχολείο, πάλι γίνεσαι πλοίαρχος Β, και εν συνεχεία πάλι μετά από κάποια υπηρεσία και ένα ακόμη σχολείο γίνεσαι πλοίαρχος Α, που είναι και το καταληκτικό. Η διαφορά είναι ότι ως πλοίαρχος Γ μπορείς να κυβερνήσεις πλοία μέχρι ένα συγκεκριμένο τον Α, το οποίο μεγαλώνει όταν θα πάρεις τα πιστοποιητικά του Β και γίνεται απεριορίστου ισχύως όταν θα γίνεις Α. Δηλαδή ως Α μπορείς να κυβερνήσεις πλοίο οποιοδήποτε τον Α, όσο μεγάλο και να είναι. Οι δυσκολίες πολλές, γιατί όπως κάθε επάγγελμα το οποίο σου δίνει πολλά, ζητάει και πολλά. Ζητάει αφοσίωση, ζητάει συνεχή ενασχόληση ώστε να εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου και οι αντικειμενικές δυσκολίες της δουλειάς, ταξιδεύεις, έχεις τον καιρό, έχεις τις φουρτούνες, έχεις αρρώστιες, έχεις ατυχήματα, έχεις χιλιάδες, τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίζεις. Κεντρώνονται καταρχήν το κομμάτι των γνώσεων αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο που πρέπει να έχεις και να το καλύπτεις, είναι αρκετά ευρύ. Έχει να κάνει με το θέμα της ναυτιλίας, να ξέρεις δηλαδή με ποιο τρόπο θα ταξιδεύεις από το ένα σημείο της γης στο άλλο, αλλά υπάρχει και ένα τεράστιο έτσι, εύρος γνώσεων. Ενδεικτικά αναφέρω το κομμάτι των ηλεκτρονικών, γιατί η επικοινωνία γίνεται μέσω δορυφόρων, τα πάντα στο πλοίο λειτουργούν πλέον μέσω υπολογιστών, είναι full computerized και η γέφυρα και το μηχανοστάσιο και όλες οι διαδικασίες, άρα θα πρέπει να ξέρεις υπολογιστές. Αυτονόητο είναι ότι με την πολιτισμικότητα υποχρεωτικά η γλώσσα λειτουργίας είναι τα αγγλικά, άρα πρέπει να ξέρεις τέτοιου επίπεδου αγγλικά για να μπορείς να συνεννοηθείς. Και πηγαίνουμε σε πιο συγκεκριμένα έτσι, αντικείμενα για τους πλοιάρχους, τα οποία είναι οι γνώσεις που έχουν να κάνουν με τη φόρτωση του πλοίου, με την ευστάθεια του πλοίου, με τους κανονισμούς αποφυγής σύγκρουσης, με χίλια δυο έτσι άλλα πιο εξειδικευμένα αντικείμενα. Από εκεί πέρα, σαν πλοίαρχος, θα πρέπει να υπάρχει αυτό το λεγόμενο διοικητικό έτσι, ένστικτο, να μπορείς να λειτουργήσεις ως αρχηγός, ως ηγέτης μιας ομάδας. Θα πρέπει να μπορείς να εμπνεύσεις το πλήρωμά σου, να τους καθοδηγήσεις, να τους προφυλάξεις, να λειτουργήσεις λιγάκι σαν πατέρας τους και να μπορείς τα μη αναμενόμενα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται συνέχεια στα πλοία να τα λύσεις, να τα διαχειριστείς. Τα κύρια εφόδια που χρειάζεται κάποιος που θέλει να ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην διάθεση που έχει να ταξιδέψει και να αφιερώσει κάποια χρόνια της ζωής του στη θάλασσα. Εν συνεχεία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει διάθεση να ασχοληθεί, να διαβάσει, να μάθει δηλαδή τα απαραίτητα, να αποκτήσει ένα υπόβαθρο γνώσεων τέτοιο που θα μπορέσει να τον βοηθήσει στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Συνέχεια έχεις καινούργια ρεθίσματα και αντιμετωπίζεις καινούργιες καταστάσεις. Είναι μια δουλειά που έχει ελάχιστη ρουτίνα και μια δουλειά στην οποία εξελίσσεσαι αρκετά γρήγορα και φτάνεις, μπορείς να φτάσεις δηλαδή στην κορυφή. Το βασικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική ναυτιλία θέλει Έλληνες μέσα στα πλοία. Αυτό από μόνο του σημαίνει ότι και η εταιρεία και η αξιωματική μες στο πλοίο τον θέλουν τον δόκιμο. Δηλαδή θα τον προσέξουν, θα τον προφυλάξουν, θα τον δουν λιγάκι σαν παιδί τους, σαν συνάδελφο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσει δηλαδή αρνητική ατμόσφαιρα, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Εφόσον η ψυχολογία στα πρώτα στάδια θα είναι θετική, από εκεί και πέρα εξαρτάται πλέον από τον ίδιο αν θα μπορέσει να εγκληματιστεί, αν θα του αρέσει. Δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Εφόσον έχει την θετική έτσι, αντιμετώπιση από το πλήρωμα και από την εταιρεία και ο ίδιος
αισθάνεται θετικά στον καινούργιο χώρο, ας πούμε, που θα μπει και μπορέσει και εγκλιματιστεί, τότε προχωράει χωρίς άλλα προβλήματα.